Δημοτικές διαπλοκές δεύτερο ημίωρο, άρα αφού είναι Παρασκευή παίρνουμε τον δρόμο για το βουνό. Πάμε στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού για να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει για το Σαββατοκύριακο, για το καλοκαίρι. Θα δούμε ο Χάρης Γιουμτζόπουλος, θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την αντιπυρική στρατηγική. Έτσι και είμαστε έτοιμοι, καθόλου έτοιμοι για το καλοκαίρι. Διαφοροποιημένοι από τα άλλα χρόνια ή είμαστε περίπου στα ίδια? Όχι, δεν είναι διαφοροποιημένοι. Δεν είναι διαφοροποιημένοι, διότι πέρσι πέτυχε νομίζω. Ακριβώς, πέρσι δοκιμάστηκε, πέτυχε. Και αυτό μας δίνει έτσι μια ελπίδα πολύ καλή. Κάποιες ατέλειες λίγο προσεχθήκανε, ισχυροποιηθήκανε τα καλά σημεία. Ωραία. Έγινε ανάλυση πολύ καλή σε όλους. Τι παίζεται και τι γίνεται και από εκεί και πέρα προχωράμε κανονικά. Πάμε, λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο, έτσι, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Ωραία. Με τη συνθηματική λέξη ξενοκράτης. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο ξενοκράτης, το οποίο είναι για τις φυσικές καταστροφές και εκεί πέρα εντάσσονται και οι πυρκαγιές. Άρα και αυτό εντάσσεται και το κομμάτι του αντιπυρικού του σπάιντερ εντάσσεται. Ακριβώς. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους συνδέσμους, σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με την πολιτική προστασία ή και με την δασοφύλαξη. Όλα στον ξενοκράτη. Όλα στον ξενοκράτη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι μέρος ενός εγκεκριμένου εθνικού σχεδίου, έτσι, δηλαδή δεν το λέμε για να ξέρουν οι ακροατές ότι δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες θα το κάνω έτσι. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και υπάρχει και έγκριση. Δηλαδή αυτό που θα κάνεις, που θα τις σχεδιάσεις τελικά και θα διαμορφώσεις, θα εγκριθεί ως κομμάτι του γενικού, του εθνικού ξενοκράτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φορέας διαχείρισης και προστασίας των δημοσίων δασών, ο υπεύθυνος φορέας επιτήρησης δασοτεχνικής εποπτείας και δασοπολιτικής, όλο αυτό είναι η δασική υπηρεσία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το ξέρουμε. Έτσι, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και γίνεται έτσι ένα λαλούμ. Όπως και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη της έκδοσης των οδηγιών και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των έργων και των εργασιών της αντιπυρικής προστασίας για τα δάση. Έτσι. Τώρα, η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας και σύνταξης όλων των προγραμμάτων των δασών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, από τη μία το αλαλούμ, ωραία, και από την άλλη την διάφορη αλληλοεπικάλυψη που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων φορέων, και γι' αυτό ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια είχαμε και τα προβλήματα να κλαίμε, να το πούμε έτσι, πάνω από το πτώμα διαφόρων έτσι, δασών και να λέμε μα γιατί, πώς και αυτά. Τώρα, ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Ημιτού, το οποίο συντηρήθηκε το 1992, είχε στόχο και έχει την προστασία του δάσους, έτσι, του Ημιτού, από φυσικές και ανθρώπινες απειλές. Ο ρόλος του είναι επικουρικός. Όλες αυτές οι διευθύνσεις που αναφέραμε πριν είναι οι καθήλυν αρμόδιες υπεύθυνες διευθύνσεις, οι οποίες επιλαμβάνονται των διαφόρων θεμάτων, κάνουν το σχεδιασμό, κάνουν τέτοια. Όμως, η πράξη έχει αποδείξει το αντίθετο ακριβώς. Καθόλου επικουρικός δεν είναι ο ρόλος του ΣΠΑΗ και των συνδέσμων των υπολείπων, να πούμε, και ουσιαστικά είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος τους, και αν δεν κάνουν αυτοί κάτι, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, έχει λοιπόν ρόλο ερευνητικό, μελετητικό, προληπτικό, συντονιστικό, χρηματοδοτικό, κατασταλτικό και εκπαιδευτικό. Ουσιαστικά. Αυτά κάνει. Δεν κάνει και τίποτα. Ναι, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Διεύθυνση Δασών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κτλ. Τα πάνε όλα στο ΣΠΑΗ. Ναι. Okay. Λοιπόν, άρα έχουμε καταλήξει ο ΣΠΑΗ να κάνει όλο το σχεδιασμό, τον αντιπυρικό σχεδιασμό, ο οποίος χωρίζεται σε τρία μέρη. Στην καταγραφή παραμέτρων σχεδιασμού πρόληψης, στο σχεδιασμό των δράσεων της πρόληψης και στην αποκατάσταση των δασών και των δασικών εκτάσεων όταν επέλθει το μοιραίο και το κακό. Ο σχεδιασμός των δράσεων της πρόληψης
έχει δύο τομείς, και τα έργα και τις εργασίες της αντιπυρικής προστασίας και την ανάπτυξη της φιλοδασικής συνείδησης. Πάμε λοιπόν να δούμε την καταγραφή. Στην καταγραφή των παραμέτρων σχεδιασμού πρόληψης παίρνουμε κάποια απαραίτητα στοιχεία, όπου είναι τα μορφολογικά, τα γεωλογικά, τα κλιματολογικά, η χρήση γης, τα οικιστικά όρια, η αυθαίρετη δόμηση, οι περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, το οδικό δίκτυο, η συγκέντρωση όλων των υπαρχόντων μέχρι σήμερα μελετών που έχουν γίνει, η καταγραφή των εθελοντικών ομάδων, των κυνηγετικών συλλόγων, των μελισσοτρόφων κλπ. Για την ολοκλήρωσή τους. Άρα ουσιαστικά όλη τη συλλογή των data την κάνει ο ΣΠΑΗ. Όλα αυτά θα έπρεπε να τα κάνουν κάποιοι άλλοι, έτσι. Εντάξει, έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλη σημασία, διότι κοίταξε να δεις τι γίνεται. Μετά αποδίδονται ευθύνες, Ναι. Και αν δεν κάνεις κάτι υπάρχει καλά. Υπάρχει το ωραίο στην υπόθεση που κάθε φορά που γινόταν κάτι στραβό, αποδίδανε ευθύνες στο ΣΠΑΗ και βγαίνανε και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο ΣΠΑΗ δεν ήταν έτοιμος, ή Δήμοι. Mm-hmm. Έτσι. Όλα αυτά. Η αρμοδιότητα που ήταν δικιά τους. Η αρμοδιότητα η οποία δεν ήταν δικιά τους και τι. Και στην οποία σου απαγορεύουν ουσιαστικά επισήμως να κάνεις το οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή, από τη μία σου απαγορεύανε να κάνεις το οτιδήποτε και από την άλλη. Αλλά άμα δεν το κάνεις όμως. Ακριβώς. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, καταγραφή λοιπόν διαθέσιμων υποδομών. Έτσι. Δεξαμενές, μπάρες, υδραυλικά δίκτυα, παρατηρητήρια, πυροφυλάκια, οχήματα, τηλεφωνίες και επικοινωνίες. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουν οι πολίτες ότι είναι ένας τεράστιος όγκος εργασιών. Την καταγραφή όλων των εμπλεκομένων φορέων, που είναι η πολιτική προστασία των Δήμων, τα μέλη του ΣΠΑΗ, εθελοντικές ομάδες, έτσι. Προσέξτε, και όταν λέμε καταγραφή, δεν εννοούμε ο ΤΑΔΕ. Εννοούμε ολόκληρη φάκελη με το τι διαθέτει ο καθένας, που ακριβώς είναι, πόσα στελέχη έχει, τι ετοιμότητα επιχειρησιακή, τι εκπαίδευση έχει περάσει, τι κατανομή έργου μπορεί να γίνει. Δηλαδή μια τεράστια δουλειά, έτσι. Λοιπόν, παραχώρηση των οχημάτων στους Δήμους, το οποίο σημαίνει συντήρηση, αγορά, ανταλλακτικά, καύσιμα, όλα αυτά. Και καταγραφή του εξοπλισμού των εθελοντικών ομάδων. Τι τους λείπει, τι θέλουν, τι πρέπει να έχουν, τι αυτό, τι είναι εκείνο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο σχεδιασμό των δράσεων, που όπου ο ΣΠΑΗ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών, παίζουν βέβαια τα έργα υποδομής, όπως καταλαβαίνετε, και η προετοιμασία για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Εκτός όμως από τα έργα της πρόληψης των πυρκαγιών, υπάρχουν και οι κατάλληλα οργανωμένες δράσεις. Τα έργα και οι δράσεις αυτές που συνδυαζόμενα έχουν σκοπό τη μείωση των αριθμού των πυρκαγιών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους και τον περιορισμό των δυσμενών συνοπιών τους όταν επέλθουν. Όπου αυτός λοιπόν ο σχεδιασμός των δράσεων χωρίζεται σε δύο μέρη, που είναι τα έργα και οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας σε δάσεις και δασικές εκτάσεις, για τα οποία είναι υπεύθυνη η δασική υπηρεσία, το υπογραμμίζουμε, και ανάπτυξη της φιλοδασικής συνείδησης, όπου συνυπεύθυνες είναι η δασική υπηρεσία και η πολιτική προστασία. Ναι. Το τονίζουμε. Το τονίζουμε γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την απομάκρυση των χόρτων, έχουμε τον καθαρισμό των διαφόρων εκτάσεων από τα ξερόχορτα και έφλεκτα υλικά και όλα αυτά, όπου εδώ μιλάμε για 70 στρέμματα στην Αγία Παρασκευή, 103 στο Χολαργό, 79 στην Κεσαριανή, 143 στο Βύροντα, στρέμματα, έτσι. Ναι. 96 στην Ηλιούπολη, 90 στην Αργυρούπολη Ελληνικό, 169 στην Γλυφάδα, 220 στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, 130 στο Κοροπή και 93 στην Παιανία. Μιλάμε μια τεράστια έκταση. Κάθε Δήμος το κάνει μόνο του τώρα αυτό. Όχι. Μιλάμε για το ΣΠΑΗ. Μιλάμε για τις ενέργειες που έχει κάνει ο ΣΠΑΗ. Οι Δήμοι και αυτοί κάνουν ένα κομμάτι δικό τους, αλλά εδώ μιλήσαμε για μια έκταση τεράστια. Την οποία την έχει αναλάβει ο ΣΠΑΗ. Λοιπόν, συντήρηση συστημάτων πρόληψης πυροπροστασίας, έτσι, όπου μιλάμε για τις δεξαμενές, για τα υδραυλικά συστήματα, για κουρουνούς, για ό,τι, για τα κανονάκια πρόληψης, για οτιδήποτε, όλα αυτά που εκτείνεται σε όλες αυτές τις εκτάσεις που ακούσατε πριν, γύρω στα 60 χιλιόμετρα που είναι γύρω-γύρω. Συντήρηση των δασικών οδών, έτσι.
συλλογή των απορριμμάτων από περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας στον Ημιτό, όπου οι αντιδήμαρχοι που τα κάνουν αυτά, οι υπεύθυνοι που τα κάνουν από το ΣΠΑ, πάνε και στο αυτόφορο. Έτσι, okay. Να το τονίζουμε και αυτό. Η απομάκρυση των μπαζών από ολατομικούς χώρους και διάφορους άλλους ανενεργούς χώρους, οι οποίοι γίνονται συνήθως χώροι έτσι, συγκέντρωσης, να το πούμε λίγο. Μικρές χωματερές. Μπράβο, πολύ σωστά. Επιδιόρθωση λοιπόν των υφιστάμενων δεξαμενών που κάθε χρόνο πλέον και πλήρωση των δεξαμενών, δοκιμές στους κρουνούς, στις βρύσες, αν είναι σωστές, μήπως έχουν φράξει καμία, ναι. Μήπως έχει πέσει τίποτα μέσα στις δεξαμένες και όλα αυτά τα οποία είναι ας πούμε σε καμιά περίπου 60 δεξαμένες, μια αρκετά σημαντική δουλίτσα, έτσι, το να γίνει προσοχή από δύο υπαλλήλους. Δύο. Όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν. Και μετά περνάμε στον εξοπλισμό των εθελοντικών ομάδων, όπου αποστολές, από υποδήματα, από οξυγόνα, από φιάλες, από κρουνούς, από αντλίες, από σωλήνες και όλα αυτά, και δεν συμμαζεύεται. Ένα πράγμα το οποίο θέλει μια φοβερή καταγραφή. Και πάμε στη συντήρηση και επισκευή και αναβάθμιση που έγινε φέτος των παρατηρητηρίων. Να δούμε τι έχουν μέσα, να δούμε πώς είναι, να βαφτούν, να φρεσκαριστούν, να κάνουν, να δείξουν, να δούμε την εποπτεία τους και όλα αυτά. Έτσι. Και η ανάπτυξη της φιλοδασικής συνείδησης. Σημαντικό κομμάτι στα μέτρα πρόληψης είναι η δημιουργία μιας αντιπυρικής συμπεριφοράς. Να. Δηλαδή με την έννοια ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν οι άνθρωποι στο δάσος, και η επίτευξη αυτή της συμπεριφοράς είναι δυνατή μόνο μέσα από μια διαπαιδαγώγηση, όπως καταλαβαίνετε, και η ενεργοποίηση μιας συμπεριφοράς φιλικής προς το περιβάλλον. Το έχουμε πιάσει από τα σχολεία, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι έχει κάνει ο ΣΠΑΗ εδώ πέρα? Έχει δύο έντυπα. Το ένα είναι οδηγίες προφύλαξης πριν την πυρκαγιά. Όλα τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε και κυκλοφορώντας στο δάσος και στο σπίτι μας για την προφύλαξη από την πυρκαγιά. Και είναι το δεύτερο έντυπο είναι η προστασία των ανθρώπων, τι πρέπει να κάνουν οι δημότες των γειτονικών με τις εκτάσεις του Ημιτού δήμων να αποφύγουμε τις πυρκαγιές. Και πάμε λοιπόν στα σχολεία, όπως το είπες, όπου γίνεται περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση από το ΣΠΑΗ, προσαρμοσμένο και μελετημένο για τις ηλικίες του Δημοτικού, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, πηγαίνει λοιπόν ο ΣΠΑΗ στα σχολεία, και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έρχονται τα σχολεία στο ΣΠΑΗ και κυρίως τώρα και πριν υπήρχαν, αλλά τώρα γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, βιωματικό, όπου υπάρχουν και κήποι και δασοτεχνικά, όπου μπορούν τα παιδιά να φυτέψουν, να δουν πώς μεγαλώνουν τα φυτά για την τέτοια. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι πηγαίνει πάλι ο ΣΠΑΗ στα σχολεία και δεν κάνει σεμινάρια, αλλά φτιάχνει κήπους. Ναι. Όπου αναλαμβάνουν τα παιδιά με την καθοδήγηση του ΣΠΑΗ να τα καλλιεργήσουν και να τα περιποιηθούν. Και στο τέλος έχουμε την ικανοποίηση του πάγιου του αιτήματος των φιλόζων, όπου για την περιβαλλοντική, έτσι να το πω, πιο φιλική συμπεριφορά, αλλά και έτσι μια προβολή, αν θέλετε, της συνείδησης, έχουν φτιαχτεί κάποιες ποτίστρες. Να αναφερθούμε, εντάξει, βέβαια στη δική μας εκπομπή, η οποία αποτελεί μια δράση του ΣΠΑΗ για την εκπαίδευση και την περιβαλλοντική, έτσι, συνείδηση και των πολιτών. Έτσι. Να πούμε ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα, η οποία πλήρως ανανεώθηκε τώρα και είναι και πάρα πολύ ωραία και όμορφη και πρέπει να την επισκεφθεί ο καθένας. Η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα, που είναι, ξέρετε, κυρίως το Facebook, ναι, ναι, αλλά και το Twitter, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή, έτσι, ας πούμε, ένας τόπος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Πρόσβαση σε πολλούς. Και βέβαια η συνεχής αρθρογραφία στις εφημερίδες του ΣΠΑΗ. Και να πούμε και λίγο για την αποκατάσταση. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Έχουμε 2 λεπτά. Έχουμε, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την αναδάσωση,
όπου εντάχει να σας πω ότι έχουν γίνει ήδη 2.500 φυτά, έχουν φυτευτεί στο Βύρονα, 2.800 στην Ιβλιούπολη, 1.400 στο ελληνικό Αργυρούπολη και 1.000 στη Γλυφάδα μετά τις πυρκαγιές που γίνανε. Κάνουμε την διάνοιξη των δρόμων, έτσι. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Όλα τα μονοπάτια έχουν σημανθεί. Έχουν γίνει μικρές ήπιες κατασκευές από ειδική εταιρεία. Για ξέρετε, εκεί που γλιστράνε κάτι βράχια και αυτά, έχουν γίνει κάτι έτσι διαμορφώσεις μικρές για να είναι πιο ασφαλή τα μονοπάτια. Έχουν καθαριστεί, έχουν σημανθεί, έχουν μπει χάρτες για την περιβαλλοντική έτσι, μια πιο φιλική, μια προσέλκυση να πω των περιπατητών στον Ημιτό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι. Ναι, έχουμε κάνει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να πάει. Ναι, ελπίζουμε να χρησιμοποιηθεί μόνο το τελευταίο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί τα μονοπάτια. Ναι, δεν είναι μόνο να κάνουμε τις βόλτες μας και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα να είναι άχρηστα. Δηλαδή να έχει γίνει τόσο σκόπο και τόσο χρήμα, αλλά να μην χρειαστούν. Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο για την αποφυγή του κινδύνου. Προφανώς. Θα πρέπει να γίνουν και α μην χρειαστούν ποτέ. Ακριβώς. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.